19/5/2019. Αποστολή Φωτός 139. Η Ερημιά. Είμαι μόνος, ολομόναχος στο σπήλαιο. Με παίρνει το παράπονο της ψυχής. Τα δάκρυά μου μου καίνε τα μάγουλα. Τα γένια του προσώπου μου έχουν μου σκέψει. Νιώθω μόνος. Τόσο μόνος όσο δεν έχω νιώσει ποτέ ως τώρα. Αναρωτιέμαι το γιατί. Σκέφτομαι τους συγγενείς μου που έχω χρόνια να δω. Δεν ξέρω ποιοι ζουν ή ποιοι έχουν πεθάνει. Σκέφτομαι τα νιάτα που μαράθηκαν πάνω μου. Κοιτώ τα χέρια μου, τα γέρικα. Τα βήματά μου έχουν γίνει βαριά και ανήμπορα. Το ασθενικό κορμί μου πονάει παντού. Μα τίποτα από αυτά δεν με ενοχλεί τόσο πολύ όσο η ερημιά. Η ατελείωτη μοναξιά μου. Πέφτω στα γόνατα μέσα στο παράπονο και ψελίζω. Κύριε, πονώ. Είμαι μόνος. Νιώθω έρημος και ξεχασμένος. Ένας άνθρωπος δεν υπάρχει για εμένα. Ακούω την γλυκιά φωνή του τόσο γρήγορα. Ιωάννη μου, καλέ μου φίλε, μην αποκάμεις. Σημάδια ερημιάς πάνω σου εγώ βάζω. Γεύση πικρή μέσα σου σαν δηλητήριο εγώ έβαλα. Στα τέλη των καιρών έτσι ακριβώς θα αισθάνονται όλα τα παιδιά μας. Ερημιά, απόγνωση, εγκατάλειψη. Όμως Ιωάννη, κατάλαβε εσύ, αλλά και τα παιδιά μου, ότι εγώ δεν κατέβηκα σαν άνθρωπος έως εσάς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κατέβηκα, για να έχετε ένα χέρι δυνατό να σας κρατήσει, να σας συγκρατήσει τους καιρούς των βασάνων, τους καιρούς της απόλυτης ερημιάς που θα σκεπάσει τη γη, όλη την πλάση. Από ανατολή έως δύση, από βορρά έως νότο, στα τέσσερα σημεία της γης και του ορίζοντα χώρου. Εγώ, Ιωάννη, κατέβηκα σαν άνθρωπος κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ τόσο πολύ, στα πλάσματα των χειρών μας, να δείξω και να υπενθυμίσω ότι από την στιγμή που κατέβηκα έως ότου ξαναεπιστρέψω μέσα στην εφέλη, εγώ είμαι το απόλυτο και το υποσχόμενο από τον Πατέρα και εμένα στήριγμα των ανθρώπων. Είμαι ο αδελφός τους, ο φίλος τους, ο πατέρας τους, ο σωτήρας τους. Θυμήσου, φίλε μου Ιωάννη, τον επί 38 χρόνια παράλυτο, που έλεγε ότι δεν έχω άνθρωπο να με βάλει στην λίμνη να θεραπευτώ, όταν ο άγγελος από καιρό σε καιρό ανατάραζε τα νερά και όποιος έπαινε πρώτος θεραπευόταν. Το χέρι μου και η ματιά μου, η προσευχή μου δεν θεράπευσε αυτό το παιδί μου. Σε όλους τους Αποστόλους δεν έδωσα την ευλογία και την χάρη να θεραπεύουν. Να μην νιώθουν οι άνθρωποι μόνοι και αβοήθητοι στα προβλήματά τους. Δεν στέλνω, Ιωάννη, πάντα βοήθεια. Στους επόμενους καιρούς, στα χρόνια τα τελευταία, Αγίους και Αγγέλους πάντα θα στέλνω προς βοήθειά τους. Δεν πρέπει να αισθάνεστε μόνοι, να αισθάνονται μόνοι. Όμως, Ιωάννη, γιέ μου, αυτό το συνέστημα θα γίνει πολύ έντονο, γιατί οι σχέσεις των ανθρώπων θα ψυχρανθούν. Ο πάγος θα θεωρείται ο καυτός μπροστά στην αγωνιά που θα σκεπάσει πολλές καρδιές τότε. Όχι όλες τις καρδιές, μόνο αυτές που δεν γνωρίζουν. Αυτές που δεν γνωρίζουν στο απόλυτο το μήκος και το πλάτος της αγάπης μου, την απεραντοσύνη της αγάπης μου. Ηρέμησε, γεροντά μου, δεν νιώθεις την πραγματικότητα έτσι εσύ. Γεύση σου δίνω πώς θα νιώθουν οι άνθρωποι στις τελευταίες ημέρες του χάους. Θα βλέπουν δύο δρόμους, δύο κατευθύνσεις εμπρός τους. Θα βλέπουν ανθρώπους με πλήρη αγωνιά επάνω τους, προς όλους και όλα, προς τους πάντες. Μόνο αγάπη για τον εαυτό τους θα νιώθουν και τα συμφέροντά τους. Όμως θα υπάρχει και η άλλη πλευρά, Ιωάννη. Άνθρωποι τόσο ζεστοί και δοτικοί ο ένας προς τον άλλο. Άνθρωποι με καρδιές γεμάτες ψυχικό πλούτο. Από θέματα τεράστια αγάπης θα μοιράζουν γύρω τους. Θα υιοθετούν ορφανά παιδάκια. Θα δίνουν από το υστέρημά τους βοήθεια σε όποιον την χρειάζεται. Θα έχουν τρυφερά συναισθήματα προς τα ζωάκια. Οι καλές πράξεις θα είναι το πρωταρχικό μέλημά τους. Όχι από υποχρέωση και εξαναγκασμό. Έτσι θα αισθάνονται οι καρδιές τους. Αυτοί ονομάζονται ουράνιοι άνθρωποι.
αγγελικοί άνθρωποι που σε όλους τους αιώνες πάντα υπήρχαν ανάμεσα στους ανθρώπους. Στα τέλη των καιρών, μυριάδες από αυτά τα αγγελικά πλάσματα θα ζουν ανάμεσα στα παιδιά μας. Γεννιούνται πάντα για να προσφέρουν την αγάπη και την βοήθεια του Θεού έμπρακτα πάνω στους ανθρώπους. Άνθρωποι και αυτοί φαίνονται ανάμεσα στους ανθρώπους, όμως δεν είναι. Είναι οι προστάτες αγγελοί μας. Γράψε Ιωάννη και μοίρασε τους λόγους που μόλις άκουσες. Ευλογημένη γενεά μου, έρχομαι πολύ σύντομα. Ιησούς. Αμήν.